Πάμε να προχωρήσουμε τώρα σε αυτή την καταγγελία την οποία σας είχα προαναγγείλει. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, γιατί είναι συγκλονιστικό αυτό που θα έρθει στο φως. Πρόκειται για έναν πολύ, πολύ γνωστό κωμικό ηθοποιό, πολύ αγαπημένο σας, ο οποίος βγήκε και τοποθετήθηκε κιόλας τις προηγούμενες μέρες απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και το φερόμενο ως θύμα, η ηθοποιός που θα ακούσετε, αποφάσισε να βγει και να κάνει αυτή την καταγγελία. Αυτό ήταν που την έκανε, έτσι μας είπε, αυτό ήταν το κινητρό της. Η φωνή που θα ακούσετε, η ηθοποιός που καταγγέλει, είναι η κυρία Ηλιάνα Αραβή. Τη γνωρίσαμε μέσα από το τατουάζ και την παράσταση Γάλα με την Άννα Βαγιανά. Και πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Ο λόγος που ήθελα να μιλήσω είναι γιατί τον συγκεκριμένο ηθοποιό που σας μιλάω τώρα τον είδα να κάνει δηλώσεις για όλες αυτές τις καταστάσεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες και εκεί έγινα έξω φρενών. Να κάνει δηλώσεις, να υποστηρίζει τις γυναίκες και ότι όλα αυτά που συμβαίνουν τα ήξερε, αλλά και δεν πρέπει να συμβαίνουν, έλεγε στη συνέντευξή του. Και εκείνο που ειλικρινά σας μιλάω, έγινα έξω φρενών, γιατί ξέρω τι μου έκανε εμένα ο συγκεκριμένος. Μιλάω για έναν ηθοποιό πάρα πολύ γνωστό, κωμικό ηθοποιό. Ο συγκεκριμένος μου έκανε μάθημα στη δραματική σχολή που σπουδάζα στο πρώτο έτος. Είχα έρθει λοιπόν εγώ τότε 17,5 χρόνια από Κύπρο για να σπουδάσω. Και στη συνέχεια στο πρώτο έτος μου έκανε μάθημα. Μετά από λίγο καιρό άρχισε να με φλερτάρει. Είχα καταλάβει εγώ ότι κάτι συμβαίνει. Αλλά ήταν διακριτικό στην αρχή. Οπότε λέω εντάξει, δεν έδωσα και πολύ σημασία. Με είχε πάει για μια οντισιόν σε μια πάρα πολύ γνωστή σειρά που πεζόταν για κάποια χρόνια τέλος πάντων, για να με δούνε, μάλλον για να με καλοπιάσει, δεν ξέρω. Δεν με πήρανε στη σειρά, γιατί στη συνέχεια άρχισε να με φλερτάρει ακόμα πιο έντονα. Εγώ ήμουνα κάθετα αρνητική, μέχρι που μια μέρα, ένα καλό πρωινό, που αυτό είναι που δεν μπορώ να ξεχάσω, μέχρι και σήμερα το ζόλε και έγινε χτες, με παίρνει τηλέφωνο 10 η ώρα το πρωί, το τηλέφωνο, μου μιλούσε πάρα πολύ πρόστιχα, επέμενε να συμμετέχω μαζί του στη συζήτηση αυτή τηλεφωνικά. Εγώ του εξηγούσα ότι σας παρακαλώ, σας σέβομαι, σας θαυμάζω, σας έχω σαν μπαμπά μου, τι είναι αυτά που λέτε τώρα, και μου είχαν κοπεί τα πόδια. Απλά καταλαβαίνετε ότι ήρθα από ένα νησί 17 χρονών που ήμουν πάρα πολύ αθώο κοριτσάκι και δεν περίμενα τώρα ότι όλα. Και όταν μου έκανε μάθημα στη σχολή και έμαθα ό,τι θα μου κάνει, είχα ξετρελαθεί γιατί ήταν από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις ένα είδωλο και λες πω τώρα θα μου κάνει αυτός μάθημα και ξαφνικά γίνεται αυτό. Είχα πάθει σοκ. Έκλεισα το τηλέφωνο, δεν ήξερα τι να κάνω. Το είχα πει στους γονείς μου τότε. Αλλά δεν φοβόμουν, παρόλο που μου είπαν και οι γονείς μου να το πάω παρακάτω, εγώ δεν ήθελα, γιατί φοβόμουν να μην με διώξουν από τη σχολή. Δεν ήξερα αν ο διευθυντής της σχολής ήταν ενήμερος για όλα αυτά. Μετά από κάποια χρόνια έμαθα ότι ο άνθρωπος δεν είχε ιδέα και όταν έμαθε έφυγε από τη σχολή ο συγκεκριμένος ηθοποιός. Δεν είπα ποτέ τίποτα. Το είπα φυσικά, καταλαβαίνετε, σε συναδέλφους. Μετά στα επόμενα δύο χρόνια που ήμουν στη σχολή έμαθα ότι συνεχιζόταν και με άλλες κοπέλες αυτή η κατάσταση. Δεν είναι ότι σταμάτησε δηλαδή σε μένα. Και απλά όταν έριξα άκυρο και κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δεν μου ξαναμίλησε, ήταν σαν να μην υπήρχα. Δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους δύο, είναι ένας άλλος. Απλά θέλω να τονίσω ότι είναι ένας πάρα πολύ γνωστός κωμικός ηθοποιός. Θέλω να προσθέσω τα εξής, ότι το όνομα του κωμικού αυτού ηθοποιού δεν ήθελε να το πει δημόσια, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το πούμε κι εμείς. Δεν έχει στείλει κάποιο εξώδικο συγκεκριμένος, αλλά από τη στιγμή που δεν το λέει η ίδια, δεν το λέμε ούτε εμείς. Όμως, έχει προχωρήσει την καταγγελία της στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Το όνομά του βρίσκεται εκεί, επώνυμα από τη συγκεκριμένη ηθοποιό. Οπότε φαντάζομαι ότι όταν προχωρήσει η υπόθεση θα ανακοινωθεί και το όνομά του, όπως μας διαβεβαίωσε ο κύριος Μπιμπίλας, και ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί πέρα από αυτά που καταγγέλει, μας τονίζει και την ηλικία της, που ήταν 17 χρονών, οριακά μεν, ανήλικη δε. Ανήλικη, όχι οριακά, ναι. Ανήλικη. Θέλω να πω ότι ήταν στη σχολή, είχε τελειώσει το σχολείο, παρόλα αυτά δεν είχε ενηλικιωθεί. Οπότε περνάει και μία άλλη γραμμή, είναι άλλη πίστα που λέμε,
Και χρειάζεται και άλλη ψυχραιμία για την διαχείριση αυτή. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει. Παρόλα αυτά, σε σχέση με το όνομα, να, ας πούμε, αυτό είναι τώρα μια ανωτελεία που μπορούμε να βάλουμε στα θέματα που συζητάμε. Ότι αν αυτό το όνομα βγει προς τα έξω, όπως έγινε με την Τζέννη, που η Τζέννη ξεκίνησαν 3 κορίτσια και αυτή τη στιγμή είναι 19 κορίτσια, δεν ξέρεις πόσα ακόμα άτομα θα προκύψουν να έρθουν να στηρίξουν τη δική σου μαρτυρία. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει το θάρρος η Ηλιάνα και πηγαίνει και την κάνει μόνη της αυτή την καταγγελία από την Κύπρο, στην οποία είναι αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι είπε, από ό,τι άκουσε και από ό,τι έχει ζητήσει και με άλλες μαθήτριες σχολής, συνεχιζόταν για πολλά χρόνια αργότερα. Εμένα το συγκεκριμένο, θέλω να σας πω, τρέμω τώρα. Μετάραξε λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε και κοντά ηλικιακά και σε αυτή τη σχολή πήγα κι εγώ. Δεν πέτυχα το συγκεκριμένο ηθοποιό. Είχε ήδη αντικατασταθεί όταν πήγα εγώ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, με έχει ταράξει ιδιαίτερα, γιατί θα μπορούσα πραγματικά να είμαι στη θέση της. Εμένα με ταράζει.